να δημιουργήσουμε ένα πολύ ισχυρό αγροδιατροφικό σύμπλεγμα. Η ζάχαρη είναι ένα από τα ζαχαρότευτα, δηλαδή η παραγωγή ζαχαρότευτων είναι ένας ισχυρός παράγοντας, ο οποίος μάλιστα είχε διαμορφωθεί σε μια καθατοποιημένη κατάσταση. Δηλαδή υπήρξαν η παραγωγή, υπήρξε η καλλιέργεια και υπήρξε και η βιομηχανία μεταποίησης. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Φαίνεται ότι έγινε μπάχαλος εμείς όλο το σύστημα αυτό, παραγωγής, κύριε Βίτσα. Μα αυτό είναι το ζήτημα, δηλαδή, το οποίο θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να ανορθωθεί. Σε συμφέρει, να κάνεις εισαγωγή. Προσέξτε να δείτε τι είπε ο κύριος Κασανίδης. Εγώ τι κατάλαβα ότι είπε ο κύριος Κασανίδης. Όχι μόνο εισαγωγή ζάχαρης, αλλά και εισαγωγή τεύτρου. Αυτό το κλείνω. Κύριε Κασανίδη, κύριε Βίτσα, τι είπε ο κύριος Κασανίδης. Ότι το παραδέχθηκε ότι είναι το κόστος υψηλό. Ναι. Λόγω άφρονος πολιτικής τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη όμως, ότι εάν μπορείς να πουλήσεις τη ζάχαρη 1 ευρώ το κιλό, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, και σου κοστίζει 1,5, έχεις καταστραφεί. Δεν μπορεί, δεν προχωράει το σύστημα. Άρα τι πρέπει να κάνεις. Να μειώσεις το κόστος. Πώς θα μειώσεις το κόστος. Όχι να αυξήσεις πάντως. Ο κύριος Κασανίδης είπε συγχρόνως ότι όταν η παραγωγή των τεύτρων ήταν μεγάλη και αξιοποιούνταν για την εγχώρια ζήτηση, τότε και η τιμή του κόστους ήταν μικρή. Δεύτερο ζήτημα, χρειάζεται σε αυτά τα εργοστάσια συνεχής εξυγχρονισμός. Τρίτο ζήτημα, όταν έγινε η πώληση της αγροτικής, που πάλι θα το... ανάμεσα σε αυτούς τους πολίτες, και πρέπει να σας πω και το εξής. Αν θα κάνουμε κρατικές επιχειρήσεις και αν αυτές οι κρατικές επιχειρήσεις θα λειτουργούν. Είδαμε ένα άλλο ένα παράδειγμα. Εδώ πρέπει να, κλείνουμε όλα τα εργοστάσια. Θα πρέπει να αποφασίσουμε. Του ότι έπεσε έξω μία επιχείρηση στην οποία ανήκει στο δημόσιο, έπεσε έξω πάλι. Πάλι και τα χρήματα τα πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι πάντως η κυβερνητική ανικανότητα επιχείρημα. Κοιτάξτε να δείτε. Συγχωρείτε τώρα. Από πότε ως πότε. Και είναι πολύ σκληρό να χάνουν οι άνθρωποι σήμερα τη δουλειά τους. Εδώ υπάρχουν και οι ευθύνες του σωματείου που δέχτηκαν αυτή την. Από τα 250 άτομα έχει πέσει τα 45 και πάλι αυτό τώρα θα πρέπει να κλείσει. Και αυτοί οι 45 βεβαίως αυτό προσέχουν. Από τα 120.000 στρέμματα ότι έπεσαν στα 30. Αυτό δεν το προσέξατε. Πώς λειτουργούσε. Ποιο πλήρωνε μέχρι σήμερα. Γιατί αν το πλήρωνε η αγροτική τράπεζα και έπεσε. Συμβόλαιο, θα κάναμε το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι τα πληρώναμε όλα εμείς, ξέρετε. Τα πλήρωνε όλα ο ελληνικός λαός. Τον καιρό της παγκοσμιοποίησης, αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν. Παράγονται παντού, έρχονται εύκολα τα προϊόντα. Παράγονται παντού πολύ φθηνότερα προϊόντα. Εδώ ένα κομμάτι κεφαλαίου θα καταστραφεί εδώ. Εκ των πραγμάτων. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Όχι, ξέρετε ποιο είναι το βασικό, κύριε Γαμπουράκη. Ξέρετε ποιο είναι το βασικό. Δηλαδή, η ζάχαρη που παίρνουμε δεν προέρχεται από ζαχαροκάλαμα. Κατά κύριο λόγο, αλλά από ζαχαρότευτα. Και δεν είναι δυνατό να συζητάμε ότι δεν μπορούμε εμείς να διαμορφώσουμε μια τιμή ανταγωνιστική στην Ελλάδα με κατώτερα μεροκάματα, κατώτερα κτλ. Και να τη διαμορφώνουμε στη Γερμανία ή στην Δανία ή κάπου αλλού. Έτσι όπως απαξιώνει η επιχείρηση, δεν μπορεί να πουληθεί καν, κύριε Βίτσα. Δεν μπορεί η καν χώρα, να πουληθεί. Το είπε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων. Και να έχουν υπάρχει διαρκή συμπονόμευση από την πλευρά της κυβέρνησης. Και κάτι παρόμοιο. Ούτε καν μια κρατική κύριε Ράπτη, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην περίπτωση της ΔΕΗ. Υπάρχει συστηματική υπονόμευση της κυβέρνησης για να φτάσουν σε αυτά τα που το ίδιο έχει γίνει και στην περίπτωση της ΔΕΗ. Τώρα εντάξει, νομίζω ότι τα δύο είναι